Λίτος με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να. Και μάλιστα με τον τρόπο που το βάζει, έτσι. Δηλαδή ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, στη χρεοκοπία και τι μας οδήγησε στο μνημόνιο. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει και το θέμα μέσα των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αφήνουμε απ' έξω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εκεί έγινε η μεγάλη καταστροφή της χώρας, το 2004. Εκεί έγινε το μεγάλο φαγοπότη, δηλαδή δύο ήταν ουσιαστικά, ένα το χρηματιστήριο το 99 και ένα το 2004. Και πρέπει γρήγορα να υπάρξει έλεγχος πού πήγαν τα λεφτά. Κάποιοι υπολογίζουν ότι χάθηκαν 20 δις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ίσως αυτοί που τα φάγανε αυτά τα λεφτά να το παίζουν και οι εθνικοί ευεργέτες σήμερα, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να κόβουν από τον αστιφύλακα, ας πούμε, 50 και 100 ευρώ. Όταν ο άλλος έχει φάει 20 δις, έχει πάει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δεν επενδύονται καν στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Εξεταστική βρίσκει λύση. Δεν ξέρω, αλλά μέχρι σήμερα, όποτε έχει στηθεί εξεταστική στα μάτια, δεν έχει καταφέρει. Γιατί αυτό ήταν πόπι το πολιτικό μας σύστημα. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Δηλαδή το κλίμα θεωρώ να αλλάξει. Ότι τιμωρήθηκαν. Και να βρούμε την άκρη, να δούμε ποιος έφταξε, τι έκανε, πού έκανε λάθος, πόσα έφαγε, να τα γυρίσει πίσω κλπ. Εάν κάνουν σοβαρή δουλειά, νομίζω ότι μπορούν να το βρουν. Και να ξεκινήσουν όμως σωστά. Πού χάθηκαν τα πρώτα λεφτά, γιατί φτιάχτηκαν αυτά τα κτίρια που φτιάχτηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, γιατί πήγαν 3 με 4 φορές πάνω, γιατί χάθηκαν δισεκατομμύρια σε δημόσιες σχέσεις, γιατί υπήρχε ροή μαύρου χρήματος μέσα σε τσάντες στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί γίνανε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Έτσι, έγινε το μεγάλο φαγοπότη. Και βεβαίως και στη συνέχεια, τι έγινε την περίοδο της έναρξης του μνημονίου, πώς ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα, αν ο κ. Παπανδρέου πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ή αν ήρθε με άλλο τρόπο και μέσω άλλων οδών το Δουνουτού στη χώρα. Πώς φτάσαμε να έχουμε τεράστια ελλείμματα μέσα σε ένα έτος από την άλλη μεριά. Μην ξεχνάς, ποιοι λειτουργήσαν σωστά και ποιοι λειτουργήσαν με δόλο. Πόπι, μην ξεχνάς ότι λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο και στο Δουνουτού, η κυβέρνηση του Πασόκ είναι επίδομα αλληλεγγύης. Δηλαδή, μια μεριά μιλούσε για τιτανικό ο κ. Παπακοσταντίνου, που ήταν καταστροφική λέξη βεβαίως, γιατί η οικονομία είναι ψυχολογία. Και από την άλλη μεριά, δύο μήνες μετά το τιτανικό, έδινε επίδομα αλληλεγγύης. Που σημαίνει ή δεν ήξεραν τι έκαναν ή ήταν επικίνδυνοι. Αυτό λέει θα πρέπει να το διερευνήσει μια εξεταστική επιτροπή. Ήξεραν, ναι, το τρίτο ήταν, ήξεραν τι έκαναν. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.